Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Τσαμόπουλο μετά την ευρεία επικράτηση του Αστέρα Κυσαγιαννής εδώ στην φυσική του έδρα, τον Μιχάλη Σκητικόπουλος, με 6-0 απέναντι στον Άγιο Θωμά. Κότς, άλλο ένα παιχνίδι για εσάς, το οποίο βγάλετε την ποιότητά σας, δείξατε και τη δυναμική σας και έχοντας ανεβάσει κατά διαστήματα την απόδοσή σας, έχετε φτάσει μια ακόμα μια νίκη με το 0 παθητικό στο 2024 στο πρωτάθλημα. Θέλουμε δικές σας σκέψεις, είστε και πάλι στους 15 και οδεύετε προς τη μαθηματική κατάκτηση της πρώτης θέσης. Αυτό που κρατάμε περισσότερο είναι η σοβαρότητα που θέλουμε να δείχνουμε σε κάθε παιχνίδι, γιατί ξέρετε, εχθρός τώρα του διαστήματος από εδώ και πέρα είναι να ψάξουμε να βρούμε τα κατάλληλα κίνητρα. Νομίζω όμως ότι όλα τα παιδιά συμπεριφέρονται σαν επαγγελματίες και στη σκέψη και στον τρόπο παιχνιδιού, και γενικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί έχουν καταλάβει ότι αυτή η ομάδα δεν κρίνεται πλέον μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά κρίνεται και από το τι πρέπει να δείξουμε στον κόσμο, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Αυτό λοιπόν έγινε και σήμερα. Νομίζω το είδατε και εσείς, όσο πέρναγε ο χρόνος γινόμαστε ακόμα καλύτεροι, και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη σοβαρότητά τους, για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν μια τέτοια διαφορά ασφαλείας που έχει προκύψει και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σας δυσκόλεψε κάπως η αλλαγή στη φυσική σας έδρα, γιατί είναι πιο μικρό το γήπεδο της Νέα Ρίστ, όμως επειδή σήμερα βολεύει και το πρόγραμμα της συγκατοίκουσας της Κηφισιάς, έχετε επιστρέψει εδώ για να καταφέρετε να κάνετε μια έτσι εμφάνιση που θα θέλατε και να την προσαρμόσετε και στα δεδομένα όταν φτάσει η ώρα, γιατί αυτή ήταν η έδρα σας στα μπαράζ, αν όλα πάνε καλά. Όπως το λέτε, όνειρό μας είναι να δώσουμε όλα τα παιχνίδια όταν φτάσουμε την κατάλληλη στιγμή. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, να δώσουμε όλα τα παιχνίδια σε αυτό το γήπεδο και ακόμα όσο μπορούμε παραπάνω και στα υπόλοιπα, εναπομείνοντας το πρωτάθλημα, το παιχνίδι του κυπέλου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες για να έχουμε αυτό το γήπεδο, γιατί είναι και θέμα της Super League, είναι θέμα του προγράμματος, όπως είπατε, της Κηφισιάς. Αλλά για μας, δεν σας το κρύβω, ότι είναι ένα όνειρο, ζούμε για να παίζουμε σε αυτό το γήπεδο και κυρίως εκφράζω βέβαια την άποψη των ποδοσφαιριστών μου. Καταλαβαίνετε ότι όσο πιο ποιοτική ομάδα είσαι, τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις έχεις να παίζεις και σε καλύτερο γήπεδο, και αυτό θα το προσπαθούμε. Όλοι εδώ οι άνθρωποι που εργάζονται για αυτό το σύλλογο, η διοίκηση, όλοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες φορές το συγκεκριμένο. Χωρίς όμως να αποτελεί δικαιολογία, αν δεν μπορούμε να παίξουμε εδώ, για οποιαδήποτε κακή μας εμφάνιση ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, σχετικά με τα αγωνιστικά σας πλάνα, είναι εκτός αυτή τη στιγμή και ο Σταμούλης αλλά και ο Κουκουβίνης, που είναι βασικά στελέχη, θεωρούνται βάσει και των αριθμών στην αρχική ενδεκάδα μέχρι στιγμής. Έχει έρθει και ο Κάρδαρης, ο οποίος σήμερα τον είδαμε στον χώρο του άξονα. Μέχρι στιγμής έχετε την πολιτεία να την αλλάζετε θέσεις, αλλά στο μυαλό σας έχετε ξεκάθαρο πού θα παίζει ο καθένας όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα? Κοιτάξτε, αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, δεν χρειάζεται να είμαστε ξεκάθαροι, και ο στόχος των μεταγραφών, των περισσότερων θα έλεγα προσθήκων που κάναμε, αλλά και από την αρχή στον αρχικό σχεδιασμό, είναι και δικιά μου φιλοσοφία να παίρνουμε παίχτες που να μπορούν να παίξουν σε 2-3 θέσεις. Αυτό το πετυχαίνουμε, αυτό σήμερα δώσαμε τη δυνατότητα, είτε λόγω ανάγκης είτε λόγω ξεκούρασης, να μην έχουμε κάποιους παίχτες σημαντικούς στον άξονα. Παρ' όλα αυτά δεν φάνηκε το κενό, μας βοήθησε βέβαια και ο τρόπος παιχνιδιού του αντιπάλου, που είναι πάντα σωστός, έχει σωστή προσέγγιση στο παιχνίδι, δεν κλείνεται, δεν κάνει καθυστερήσεις, δεν παίζει αντιποδόσφαιρο. Οπότε μπορέσαμε και εμείς και αξιοποιήσαμε και άλλους παίχτες στον χώρο του άξονα, αλλά την κατάλληλη στιγμή, νομίζω, αρκεί να είμαστε όλοι καλά, θα βρούμε ανάλογα τον αντίπαλο, ανάλογα το τι θέλουμε εμείς να βγάλουμε στο γήπεδο, νομίζω θα είναι ο κατάλληλος παίκτης στην κατάλληλη θέση. Ελπίζω να είμαστε όλοι υγιείς, αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για να μιλάμε για τα μπαράζ, που εκεί δεν υπάρχει και ο κανονισμός των μικρών, δηλαδή μπορούμε να χειριστούμε τα πράγματα διαφορετικά, αλλά είναι πολύ μακριά ακόμα για μας. Κοιτάμε Κυριακή με Κυριακή, γιατί πρέπει να εμφανίζουμε και καλό πρόσωπο εκτός από τον Νικηφόρο αποτέλεσμα. Κατάλαβα και το σχόλιο για τον Άγιο Θωμά, ότι είναι μια ομάδα που βάσει και του στυλ που έχει, δεν έχει φοβηθεί κανένα παιχνίδι παρά την θέση που έχει μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Ακόμα και μέσα σήμερα και είχε κατά αισθήματα, είχε την πρώτη καλή ευκαιρία του παιχνιδιού και θα μπορούσε να έχει προηγηθεί κιόλας. Και μάλιστα έδειξε και εκείνη ότι δεν φοβήθηκε, δεν θα έπρεπε να παίξει το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον προπονητή και σε όλο τον οργανισμό, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Είναι οδυνηρό πολλές φορές, αλλά
έχουν οπλιστεί με υπομονή και με σωστές σκέψεις και αυτό το βγάζουν στο γήπεδο, πράγμα που βοηθάει και μια ομάδα σαν και εμάς να παίξουμε και εμείς καλύτερο ποδόσφαιρο, και τους δίνω και δημόσια συγχαρητήρια γι' αυτό, παρά την ψυχολογική τους κατάσταση, που βρίσκουν τη δύναμη και είναι πάντα, έχουν αυτή την αγωνιστική ταυτότητα. Ωραία, Κώστα, τελευταία ερώτηση. Τώρα έχετε την έξοδο στο Ήλιον απέναντι στον Ολυμπιακό Νέο Ιωσιών. Μια μάσκα κλωτράχυλη πάντα εντός έδρας. Και στο βάθος ο Άρης για τη ρεβάνση του κυπέλου, η οποία και αυτή σιγά σιγά θα αρχίσει να στροβιλίζει το μυαλό σας, που δεν υπάρχει εκτός έδρας γκολ. Όμως πρέπει με τον δικό σας τρόπο να καταφέρετε έτσι να φέρετε στα μέτρα σας μια ομάδα που είναι ψηλά στην βαθμολογία της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και επίσης έχει δείξει ότι με την αξία της είναι εκεί και θα συνεχίσει μάλλον και του χρόνου να είναι επίσης εκεί. Σίγουρα, όπως θα λέτε, τα παίρνουμε με τη σειρά που έρχονται. Έχουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Ιωσίων, παραδοσιακή, δύσκολη έδρα. Πρέπει να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί για να μπορούμε να φύγουμε με το τρίποντο. Μετά έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα μέσα και μετά έρχεται το παιχνίδι. Το θεωρούμε ακόμα στο μυαλό μας λίγο μακριά να σκεφτούμε αυτό το παιχνίδι, αλλά στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, αν θέλετε να σας απαντήσω, φυσικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα θέλουμε και εμείς να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο από το πρόσωπο που δείξαμε στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω θα είμαστε πιο καλοί, θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια ομάδα και μεγαλύτερης κατηγορίας, όπως είπατε, και με πολύ καλή και στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Αλλά θα τα πούμε τότε για αυτό το παιχνίδι, νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όντως, και μακάρι να είμαστε εδώ να το δούμε και αυτό το παιχνίδι, θα είναι επίσης πάρα πολύ όμορφο. Αυτός ήταν ο κ. Σταμόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επαφή σας εδώ. Καλή συνέχεια και πάλι συγχαρητήρια για την νίκη. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ σας. Ευχαριστώ για όλα. Είστε καλά.